Να καλωσορίσουμε τώρα τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πρώτα απ' όλα την κυρία Άρτεμη Τσίτσικα. Τι είστε εκεί, στο νοσοκομείο των Πέδων? Είμαι παιδίατρος και επιστημονική υπεύθυνος της μονάδας εφηβικής υγείας στο νοσοκομείο Πέδων Αγγλία Κυριακού. Η κυρία Βασιλική Παπά, είστε ψυχολόγος. Είμαι συμβουλευτική ψυχολόγος και είμαι πρόεδρος και επιστημονικά υπεύθυνη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων. Και ο κύριος Νίκος Βασιλάκος, ο οποίος είναι άνθρωπος του διαδικτύου. Εξαρτημένος χρήστης. Με την καλή ή την κακή διαδικτύου. Καλή. Και τώρα που βλέπα το βίντεο, σκεφτόμουν ότι αν είχαμε τη δυνατότητα 8% να κάναν ηλεκτρονικές συναλλαγές, που τώρα ελάχιστοι κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, πόσο μπροστά θα ήμασταν. Καλή η μονή βατοπεδίου πάντως. Κύριος Βασιλάκος είναι και εκπρόσωπος του Internet Now και έχει και μια εκπομπή στην τηλεόραση σχετικά με το διαδίκτυο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Τσίτσικα. Ακούσατε αυτή τη φοβερή μαρτυρία ενός παιδιού. Εκείνο που βγαίνει είναι ότι αυτό το παιδί κατατρέχει στο διαδίκτυο, εθίζεται λόγω μοναξιάς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό λέει, δεν έχω φίλους, δεν έχω περιβάλλον, δεν έχω τίποτα. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Τώρα, γενικά το φαινόμενο της κατάθλιψης... Ή έχασε τους φίλους διότι ασχολούμενος με το διαδίκτυο δεν έχει χρόνο να βγει έξω και να... συζητήσει μαζί τους, να παίξει. Αυτό πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα, στο οποίο προσπαθούν να απαντήσουν οι επιστήμονες ανά τον κόσμο, διεθνώς, γιατί δεν σας κρύβω ότι το φαινόμενο της κατάχρησης του διαδικτύου έχει φέρει σε μια μηχανία όλους τους επιστήμονες ανά τον κόσμο που το αντιμετωπίζουν αυτό. Τελείως καινούριο φαινόμενο. Ναι, βεβαίως. Mm. Και βέβαια υπάρχουν ακόμη ερωτηματικά για το αν πρόκειται για αληθή εθισμό. Τώρα μόλις προτείνονται κάποια κριτήρια ώστε να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του εθισμού και ως τώρα τον χρησιμοποιούμε πάντα σε εισαγωγικά. Και αυτό το ερώτημα, δηλαδή εάν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, είναι ανοιχτό ακόμη. Δηλαδή το αν υπάρχει υπόστρωμα ή οποιοδήποτε παιδί μπορεί να αναπτύξει κάποιο είδους κατάχρηση. Πάντα πάντως όταν ένα παιδί έχει μια τέτοια υπερβολική χρήση, αυτό που πρώτα απ' όλα ψάχνουμε είναι εάν υπάρχει κάποιο υπόστρωμα, κάποιο καταθλιπτικό συνέστημα, κάποια διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων ή κάποια αγχώδης διαταραχή, κάποια διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει εκεί. Και είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Θα ήταν, πιστεύω, προσωπικά λάθος να υπεραπλουστεύσουμε και να πούμε ότι φταίει αυτό ή το άλλο. Φαίνεται ότι πολλοί παράγοντες μαζί που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του παιδιού, με το υπόστρωμα αν υπάρχει, με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το οικογενειακό περιβάλλον, βεβαίως, με τις σύγχρονες κοινωνικές δομές, με το θέμα της εφηβείας που αναφέρεται και στο βίντεο, που είναι μια εποχή με πολλές μεταβολές, πολύ κρίσιμη περίοδο, και ένα περιβάλλον ασταθές για τον έφηβο, όπου δεν έχει ακόμη αναπτύξει και φίλτρα αντικειμενικότητας ώστε να κρίνει ορισμένες πληροφορίες και δραστηριότητες. Και γενικότερα η εφηβεία πάντα ήταν μια ηλικία ευάλωτη σε υπερβολές. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μαζί πρόκειται για ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, ναι, που όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και να δούμε πόσο, και εξατομικεύεται πάρα πολύ. Το κάθε παιδί έχει τις δικές του ανάγκες, τους δικούς του λόγους και τα δικά του χαρακτηριστικά. Ναι. Κύριε Παπά, εσείς ως ψυχολόγος το έχετε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα? Ναι, θα σας πω. Έχω να προσθέσω σε κάτι από αυτά που είπε η κυρία Τσίτσικα το εξής, ότι σαφέστατα οι παράγοντες που οθούν ένα παιδί στο να, ας πούμε, να υφιστεί, έτσι, το να κάνει κατάχρηση του διαδικτύου, είναι σαφέστατα πολλοί. Είναι πολλοί παράγοντες και πολλαπλοί. Αλλά το ότι όταν κάποιος κάνει κατάχρηση του διαδικτύου, νιώθει μοναξιά, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, από τη στιγμή δηλαδή που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και ασχολείται, υπεραπασχολείται τόσες πολλές ώρες, σίγουρα δεν νιώθει καλά. Διαφορετικά. Χάνει και τους λίγους φίλους που είχε δηλαδή. Σαφέστατα. Χάνει πολλά πράγματα. Με τους γονείς του. Είναι μια επικοινωνία, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια επικοινωνία, αλλά διαμεσολαβημένη επικοινωνία, και βεβαίως είναι μια επικοινωνία που βοηθά, μάλλον βολεύει, ή νομίζουν οι έφηβοι ότι τους βολεύει. Αυτό έχει σχέση με την κατάσταση μέσα στην οικογένεια, με τους γονείς του, τους ίδιους, δηλαδή δεν ασχολούνται πολύ οι γονείς μαζί του και βρίσκουν παρηγοριά και διέξοδο στο ίντερνετ. Ναι.
Νομίζω ότι έχει να κάνει σαφέστατα και με το υπόστρωμα και με τη δομή της οικογένειας. Και γράψει και ένα βιβλίο σχετικό. Ναι, ναι. Ναι, το, βέβαια, το πρώτο μου βιβλίο είχε να κάνει πολύ με αυτό. Και έχω ασχοληθεί και με αυτό και μέσα από τις σχολές γονέων. Και επειδή έβλεπα τον έντονο προβληματισμό των γονιών σε σχέση με το πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να διαχειριστούν τα μέσα, κάθισε και έγραψα το δεύτερο βιβλίο που έχει να κάνει με τα μέσα. Όπου ξεκινώντας. Όταν λέτε μία, εννοείται και το διαδίκτυο. Εννοώ και το διαδίκτυο. Και την τηλεόραση. Και την τηλεόραση. Και τα παραδοσιακά μέσα. Βασιλάκο, που είστε φαν, το πω έτσι, του διαδικτύου, ανησυχείτε από αυτά τα φαινόμενα? Εγώ να σας πω, επειδή πηγαίνω πολύ συχνά σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και κάνω ομιλίες στα παιδιά, βλέπω τα παιδιά πώς αντιμετωπίζουν το ίντερνετ. Από αυτό που βλέπω δεν ανησυχώ. Όταν τελειώνει η ομιλία όμως και πηγαίνω στους καθηγητές και τους λέω τι επικοινωνία υπάρχει με την οικογένεια, ή όταν σας αναφερθεί ένα πρόβλημα, πώς αντιδράει η οικογένεια, μου λένε Νίκο, πολλές φορές δεν υπάρχει οικογένεια. Και συνήθως μου λένε, στα παιδιά που θα δεις ότι έχω εθισμό ή έχω εξάρτηση ή έχω επιθετική συμπεριφορά, γιατί όλα αυτά, όλες αυτές οι ψυχοσικές εκδηλώσεις, πού καταλήγουν? Καταλήγουν στο να δημιουργούν πρόβλημα και στο παιδί και στο σχολείο και να προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Απλώς αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το ότι το ίντερνετ έρχεται και αναδεικνύει το πρόβλημα μέσα στην οικογένεια. Οπότε ρωτάω τον καθηγητή, τι γίνεται με την οικογένεια? Μου λένε δεν υπάρχει οικογένεια. Πώς το πιάνουμε το παιδί, πώς φροντίζουμε ώστε να επαναφέρουμε την κατάσταση να διορθωθεί το πρόβλημα? Μου λένε θέλει αθλητισμό το παιδί, θέλει άλλες δραστηριότητες, θέλει ενδιαφέροντα. Δεν μπορείς να έχεις το παιδί από μικρή ηλικία και να του λες ναι παιδί μου μην ανησυχείς, ο μπαμπάς πάει για δουλειά, δες εσύ το DVD σου, παίξε το PlayStation σου ή το Xbox σου ή το Wii Nintendo για να τα πω όλα, μπες λίγο στο ίντερνετ να σερφάρεις και μετά του λες όχι, αυτό που κάνεις μικρέ Νικολάκη, μικρή Τασούλα δεν είναι καλό. Γιατί? Εγώ τόσα χρόνια αυτό κάνω, αυτό έμαθα και κάνω. Και το χειρότερο είναι ότι το παιδί νιώθει μία εκπλήρωση μέσα από αυτό που κάνει. Και αυτό φοβάμαι περισσότερο. Φοβάμαι τα role playing games, γιατί βλέπω ότι το παιδί νιώθει ικανοποίηση παίζοντας ένα παιχνίδι και νομίζει ότι ο χαρακτήρας που φτιάχνει είναι ο χαρακτήρας του. Δεν είναι ο χαρακτήρας του. Για όταν κάνει shutdown στον υπολογιστή, φεύγει το χαρακτήρα. Να πούμε έτσι, ναι. Δανεικός χαρακτήρας. Για να δούμε τι λέει και ο επικεφαλής της μονάδας που έχετε στο Αγροέγγυο για το προφίλ των Χριστών, ο κ. Δημήτρης Καφετζής. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η μονάδα εφηβικής υγείας που ανήκει στην δεύτερη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία έχω την τιμή να διευθύνω, έχει ιδρυθεί το 2006. Έχει παρακολουθεί περισσότερα από 5.000 παιδιά μέχρι σήμερα, τα οποία έχουν διαφορετικά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι και ο εθισμός στο διαδίκτυο, όπως το λέμε, ή ο εθισμός στο ίντερνετ. Αυτή είναι μια ιστορία που το παιδί συνήθως αισθάνεται μοναχικό, κάθεται μπροστά στην οθόνη του και αρχίζει και περνάει την ώρα του εκεί. Τις πιο πολλές φορές παίζοντας παιχνίδια είτε με το κομπιούτερ είτε εναντίον κάποιου αντιπάλου που βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα ή πόλη, και έτσι περνάει τις ώρες του, και μάλιστα τις ώρες αυτές τις περνάει ατέλειωτα. Με λίγα λόγια μπορεί να περάσει ένα 24ωρο ολόκληρο πάνω στην οθόνη αυτή, να ξεχάσει να φάει, να ξεχάσει να διαβάσει, να ξεχάσει να πάει σχολείο. Κάποια στιγμή από ανάγκη σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα. Και με λίγα λόγια είναι ένα παιδί το οποίο έχει απορροφηθεί εντελώς από την οθόνη του ίντερνετ και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παρακολουθεί όλη την ημέρα κάτι τέτοιο.